Πάμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο θα δούμε delay, τι είναι το delay durability. Το έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια να λέμε ότι ένα transaction, για να είναι transaction, πρέπει να έχει να υλοποιεί τα property άσχετα, atomicity, consistency, isolation και durability. Δεν θα σας βασανίσω περισσότερο, ας πάρουμε από τη Wikipedia να δούμε τι ακριβώς λέει για το atomicity. Atomicity είναι ότι όλα πρέπει να γίνουν ή τίποτα. Είναι αυτό που λέω, φαίνεται σαν παράδειγμα. Μπαίνει, βλέπει ένα ζευγάρι να παντρεύεται. Την ώρα που τελειώνει το μυστήριο του γάμου, δεν αναρωτιέσαι αν είναι παντρεμένοι ή όχι. Αν στη μέση του μυστηρίου σηκωθεί και φύγει η νύφη, πάλι δεν αναρωτιέσαι αν είναι παντρεμένοι ή δεν είναι παντρεμένοι. Το επόμενο κομμάτι των asset properties είναι το consistency. Consistency σημαίνει ότι εφόσον κάνω ένα transaction, όταν θα τελειώσει, όλα θα είναι συμφωνημένα. Δηλαδή, το να κόψω ένα τιμόλογιο και θα ενημερώσω πελάτη, αποθήκη, λογιστήρια, τιμολογήσει και ούτω καθεξής. Όταν ο λογιστής αρχίσει να πάρει ένα ισοζύγιο από το λογιστήριο, θα λέει ένα νούμερο α για τις πωλήσεις. Όταν θα αρχίσει να πάρει πολυθέτα, θα έρθει να δει από την αποθήκη, θα έρθει να δει ένα νούμερο πάλι α, το οποίο πρέπει να είναι το ίδιο με το λογιστήριο και το καθεξής. Δεν θα πάρει, ξέρω, να παίρνει διάφορα reports από τις διάφορες εφαρμογές και να βλέπει στη μία ένα νούμερο α, στην άλλη ένα νούμερο β, στην άλλη ένα νούμερο γ. Το isolation στην ουσία μας βεβαιώνει ότι ένα από τα concurrent executions των διαφόρων transactions που βγάζουν κάποια αποτελέσματα δεν θα επηρεαστούν ή θα επηρεάσουν άλλα πράγματα τα οποία τρέχουν εκείνη τη στιγμή. Και τέλος, μιλάμε για το durability. Το durability σημαίνει ότι όταν τελειώνει ένα transaction, το συγκεκριμένο transaction θα παραμείνει και είναι committed. Φυσικά, το συγκεκριμένο transaction θα είναι committed και δεν θα το χάσουμε ακόμα και αν πέσει το ρεύμα ή έχουμε κάποιο crash ή γίνει κάποιο error αφού αυτό, από τη στιγμή που αυτό έχει γίνει committed και μετά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μέχρι τώρα όλα τα RDBMS έχουν κολλήσει σαν κόλλα, έτσι μου άρεσε αυτή η έκφραση, πάνω σε αυτά τα properties και καλά έχουν κάνει. Και γενικότερα ο SQL Server έχει τη δυνατότητα να πετύχει αυτό το durability χρησιμοποιώντας το transaction log, το οποίο στην ουσία τι κάνει, όπως αν θυμόσαστε, αν έχετε δει την εκδοχή και το SQL Server πριν γράψει οτιδήποτε, πριν πειράξει σελίδες, data pages, γράφει το transaction log. Αυτό μέχρι τώρα. Στο 2014 λοιπόν υπάρχει το concept του delay durability. Το delay durability στην ουσία τι κάνει. Τα transactions δεν γράφονται στο log file αλλά γράφονται σε log buffers, που στην ουσία αυτοί οι log buffers είναι στη μνήμη. Άρα σημαίνει πρακτικά ότι δεν έχω αυτό το οποιοδήποτε IO το οποίο απαιτείται για να γράψω στο transaction log και αυτόματα το transaction είναι committed και ο έλεγχος του συγκεκριμένου, μόλις τελειώσει το συγκεκριμένο transaction, πηγαίνει πίσω στο application. Όμως, είναι λογικό ότι αν εκείνη τη στιγμή πέσει το ρεύμα, τότε ό,τι ήταν πάνω στους log buffers θα χαθεί. Αυτοί οι log buffers όμως γράφονται στο δίσκο, αλλά πότε γράφονται στο δίσκο. Σύμφωνα με τα books online, αυτοί οι log buffers γράφονται στο δίσκο όταν κάποιο από τα παρακάτω που θα πούμε δεν έχει διαδραμητήσει, έχει εκτελεστεί. Το ένα είναι να έχει εκτελεστεί η SP Flash Log. Είναι μια στοπροσύγηση η οποία τι κάνει, παίρνει ότι είναι στους log buffers και τα γράφει στο transaction log. Όταν έχει γεμίσει η μνήμη των transaction log buffers, όταν ένα άλλο κανονικό durable transaction, δηλαδή τη γνωστή λογική που γράφει transaction log, εκτελεστεί στην ίδια database και κάνει ένα οποιοδήποτε commit, τότε αυτό γράφει στο δίσκο και ό,τι άλλο είναι στους log buffers. Επίσης, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αν κάνουμε ένα οποιοδήποτε shutdown με κανονικούς τρόπους για κάποιο patch ή οτιδήποτε άλλο, δηλαδή σταματήσουμε το server ή πάμε να κάνουμε κανονικό shutdown στο server μας, ότι είναι μέσα στους log buffers, στους δηλαδή log buffers, θα γραφτεί κατευθείαν στο δίσκο. Πότε και για ποιους είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσουν το delay durability. Όσοι από εσάς έχετε στο μυαλό σας ότι δεν μπορείτε να ανεκτείτε ούτε το παραμικρό χάσιμο σε κάποιο transaction, τότε δεν είσαστε εσείς αυτοί που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάτι τέτοιο.
Άρα λοιπόν μακριά από εσάς. Όμως όσοι είσαστε από αυτούς που έχετε παρατηρήσει ότι βλέπετε ένα μεγάλο από αριθμό από τραμερά μεγάλο, έτσι να το εξηγήσουμε, αριθμό από transaction log writes. Αν θα πάτε υπάρχει ένας μελετητής στο transaction log write queries και δείτε ότι εκεί υπάρχει μεγάλο νούμερο που σημαίνει ότι θα υπάρχει κάποιο bottleneck. Είσαστε καλοί υποψήφιοι στο να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο feature. Τώρα, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα έχετε λοκαρίσματα και το επόμενο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι απλά εσείς σε τακτά χρονικά διαστήματα με ένα σκελετό να κατεβάζετε αυτά τα transactions στο δίσκο. Και να έρθουμε λοιπόν να δούμε ένα μικρό demo γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Ωραία, λοιπόν, ας έρθουμε να φτιάξουμε μια database η οποία θα έχει ένα αρχικό μέγεθος 100 MB και 30 MB log και σε αυτήν θα φτιάξουμε έναν πίνακα ο οποίος θα είναι και ο πίνακας στον οποίο θα κάνουμε το test, το delay durability. Ο πίνακας είναι πολύ απλός, δεν έχει κάτι το περίεργο, 4 κολόνες έχει, ένα ID σαν primary key, 2 integers και ένα datetime. Ας δημιουργήσουμε λοιπόν τη συγκεκριμένη database. Συγκεκριμένη database, επειδή δεν έχουμε πει κάτι, αν θα έρθουμε να δούμε τι υποστηρίζει αυτή τη στιγμή σαν delay durability, το delay durability είναι disabled και κάθε φορά που φτιάχνετε μια καινούργια database, αν δεν πείτε κάτι άλλο, αυτή θα έχει disabled τα delay durability transactions. Durable transactions. Είναι disabled λοιπόν. Αν θέλετε αυτό να το αλλάξετε, μπορείτε να το αλλάξετε με ένα alter database set delay durability, αυτό είναι το default, το disable, μπορείτε να του πείτε allow, allow σημαίνει ότι μόνο τα transactions τα οποία επιθυμούν να είναι delay durable, όπως θα δείξουμε στο παράδειγμά μας, αυτά και θα είναι delay durable, αλλά τα άλλα transactions θα είναι durable, ενώ αν θα του πω forced, forced σημαίνει ότι όλα τα transactions σε συγκεκριμένη database θα είναι delay durable. Ας έρθω λοιπόν σε συγκεκριμένη database και για ένα λεπτό να έρθω να ρίχνω εγγραφές στο συγκεκριμένο πίνακα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς είναι η default συμπεριφορά, είναι κάτι το αναμενόμενο. Ξεκινάει λοιπόν και ρίχνει εγγραφές. Αν θα πάμε στο performance monitor, έχω ήδη βάλει τα πόσα bytes έχουν γίνει flash, τα πόσα log flashes έχω ανά seconds και πόσα transactions ανά seconds. Βλέπετε ότι η μπλε γραμμή που είναι για τα transactions δεν φαίνεται γιατί στην ουσία επικαλύπτει από την πράσινη γραμμή και αυτό είναι εύκολο να το καταλάβουμε αν θα πάμε στα νούμερα όπου θα δείτε ότι τα πόσα flashes και τα πόσα transactions είναι ο αριθμός είναι ο ίδιος. Στην ουσία κάθε transaction που γίνεται γίνεται και flash γράφεται δηλαδή στο transaction log. Για ένα λεπτό λοιπόν. Όπως επίσης κοιτάξτε και τον αριθμό των flash bytes που γίνονται. Θέλουμε 4 δευτερόλεπτα, 2. Και τελειώσαμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ας έρθουμε να δούμε πόσες εγγραφές έχουμε. Έχουμε λοιπόν 151.469 εγγραφές. Ας το αντικαταστήσουμε εδώ πέρα. Και ας το βάλουμε και ένα 1000 separator. Σβήνουμε αυτό το πίνακα λοιπόν, τον κάνουμε truncate τα data του, οπότε και οι σελίδες που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο πίνακα έχουν αποδεσμευτεί. Δεν έχουμε καμία εγγραφή στο συγκεκριμένο πίνακα και τη συγκεκριμένη database αρχούμε να τη γυρίσουμε σε delay durability allow, δηλαδή τα transactions τα οποία επιθυμούμε να είναι delay durable θα είναι delay durable. Το επιβεβαιώνουμε και όλα σε αυτό και πάμε στην database αυτήν να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Με τη διαφορά όμως ότι εδώ θα πούμε ότι τα συγκεκριμένα transactions θα είναι delay durable. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το execution μας.
Καταρχήν, πάμε να, όσο τρέχει αυτό, πάμε να παρατηρήσουμε στα απόλυτα νούμερα ότι ο αριθμός των transactions είναι πολύ μεγαλύτερος. Βλέπετε ότι ο αριθμός των flashes είναι ασυζητητή μικρότερος από ό,τι ήταν προηγουμένως και καθόλου εφάμιλος με τον αριθμό των transactions που γίνονται. Βλέπετε επίσης ότι τα bytes τα οποία γίνονται flashed είναι διαφορετικά σε σχέση με τον αριθμό που ήταν προηγουμένως και φυσικά μπορούμε να το δούμε και σε γραμμές όπου ο αριθμός των transactions έχει μεγαλώσει και μάλιστα αν το θέλουμε να τον αλλάξουμε τον αριθμό των transactions και πάμε να αλλάξουμε το scale θα δείτε ότι έχει προσθέσει ακόμα ένα μηδενικό. Ας το αφήσουμε λοιπόν αυτό να κάνει τη δουλειά του. Βλέπετε ότι το durability, το latency στο πώς γράφεις το transaction log είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τα flashes, δηλαδή σε σχέση με τον αριθμό των transactions που ήταν προηγουμένως που στην ουσία δεν βλέπαμε καθόλου την μπλε γραμμή. Και τελείωσε. Πόσα μας transactions γίνανε μέσα σε αυτό το λεπτό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ας κάνουμε λοιπόν ένα execute και ας πάρουμε το νούμερο. Κάναμε ένα λαθάκι. Copy. Paste. Λοιπόν, το νουμεράκι λοιπόν, αν θα βάλουμε τα decimal separators από τα 151.000 transactions πήγαμε στο 1.295.000 transactions. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα πράγματα θα γίνουν durable, δηλαδή θα μπουν από κάτω ή αν θα έχει εκτελεστεί ESP flash log ή όπως είπαμε και προηγουμένως ή θα γίνει κάποιο άλλο durable transaction ή θα γραφτεί στο δίσκο. Το συγκεκριμένο feature, απλά να σας ενημερώσω, είναι κάτι το οποίο το έχει γράψει ένα Ελληνόπουλο. Ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Και με τον οποίο μίλησα για αυτό το κομμάτι και με ενημέρωσε ότι στην ουσία στο log γράφονται, αλλά γράφονται ασύγχρονα και γράφονται με ένα τέτοιο τρόπο που πραγματικά έχει δώσει αυτή τη διαφορά που είδατε στα συγκεκριμένα transactions. Νομίζω ότι αυτό, και αν θυμόσαστε καλά, και το συγκεκριμένο feature ήταν από τα πράγματα που μου τράβηξαν από την αρχή την προσοχή και σας το είχα δείξει και στο φετινό IT Pro Dev Connection, μάλλον στο IT Pro Dev Connection του 2013. Αυτά λοιπόν με το demo μας το Delay Durability και συνεχίζουμε.